είναι μια ευγενική προσφορά από τα goodies Orecastle. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα νούμερο 1 στην εστίαση. Πρώτη στη Θεσσαλονίκη, πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο τα goodies. Goodies στο Ρεόκαστρο, ξέρετε εσείς όπως παλιά. Κεραυνός Ρεόκαστρου εναντίον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, εδώ στο Ρεόκαστρο, διευθύνσης ο κύριος Παπαδόπουλος Γιώργος. Δύο παίκτες απέναντι στους φιλάθλους, εδώ στο χόρτο του Ρεόκαστρου. Για να τώρα, Ζαφυρίδης, θα βγάλει την παρά δίπλα, εκεί όπου ήταν ο Τσέλα. Μπαλιά τώρα για τον Ντόκου. Όχι, τελικά θα έρθει πίσω ο Τσέλα. Για να δούμε. Θα προλάβει. Πρόλαβε την μπαλά ο Τσέλα. Θα βγάλει την παλιά. Τσέλα και πάλι. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Ντόκου με το στήθος. Ντόκου το σουτ. Η μπάλα εύκολα. Βγάζει ο Χαμαλίδης. Με τον φύλακα του Αγίου Αθανασίου. Έβγαλε Παρθένης τώρα. Την άλλη πλευρά η μπαλιά τώρα για τον Νιανιά. Έβγαλε Ζαφυρίδης δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Λαυτσίδης. Λαυτσίδης η σέντρα. Θα γίνει κατευθείαν το σουτ από τον Τσέλα αριστερό μονοκόμματο, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεύτερη καλή φάση, τώρα Χαψάς, φεύγει, ανοίγει για τον Τσέλα. Τσέλα με το αριστερό, θα πλασάρει και γκολ. 1-0 με τον Τσέλα, θα βγει εκεί από αριστερά, πολύ πλάγια, θα πλασάρει ιδανικά ο Τσέλα. Θα κάνει το 1-0 για την ομάδα του Κεραυνού, ο Ρεοκάστρου στο 15ο λεπτό. Για να δούμε. Καταλέστηκε μέσα στην περιοχή για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Πιο μακριά από τον Πολιανίδη και Τσέλα πιο μακριά εκεί. Θα γίνει η παλιά μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει ο Χαψάς. Το σουτ που θα γίνει εκεί πρέπει να ήταν ο Κοπάτσι. Η μπάλα ψηλά. Νέο σουτ εκεί και τελικά ο Γιώτας θα αποκλούσει σε κόρνερ. Καλή φάση για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Κοπάτσι στο κόρνερ. Η κεφαλιά και θα πιάσει την μπάλα και πάλι ο Γιώτας. Έβγαλε μια νιάς, ένα τραυματισμός, ντόκου κατευθείαν και κόρνερ. Χαψάς και πάλι. Από αριστερά. Κάνε Τσέλα τη σέντρα. Μαζεύει Ζαφυρίδη. Στο σούτ του Ζαφυρίδη πάνω στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Ζαφυρίδη, ο οποίος μάζεψε. Σε 27 θα κάνει το 2-0. Μπάλα στο γάμα. Μέσα από την περιοχή βέβαια και ραπνοβόλησε τον Χαμαλίδη. Θα κάνει το 2-0. Παραγγίζουν αναλόγους οι παίκτες του Ρεοκάστρου σε μια χρονιά φέτος πολύ καλή για τον Κεραυνό. Λήξη ημιχρόνου 2-0. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τα goodies Ρεοκάστρου. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα νούμερο 1 στην εστίαση. Πρώτη στη Θεσσαλονίκη, πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο τα goodies. Goodies στο Ρεόκαστρο, ξέρετε εσείς όπως παλιά. Δεύτερο ημίχρονο τώρα. Κοπάτσι. Εδώ σε την άλλη πλευρά. Εκεί ήταν ο Πιστόπουλος. Ένα τώρα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Πιστόπουλος και κόρνερ. Θα βγάλει ο Τσέλα. Εκεί που είναι ο Χαψάς. Χαψάς το σουτ. Τροματοφύλακας Χαμαλίδης όμως θα πιάσει την μπάλα. Βγάλει και το βολέ. Κοπάτσι. Θα κάνει σου το Κοπάτσι. Η μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του Γιώτα. Πάντα στο 2-0. Χαψάς. Το σου το Χαψάς. Και το γκολ. Χαψάς και 3-0. 3-0. Αυτός που θα κάνει το σουτ και θα κάνει και το γκολ. Ο αρχηγός της ομάδος ανεβάζει το δίκτυο του σκορ. Πολιανίδης. Θα χάσει την μπάλα ο Χαψάς τώρα. Από δεξιά μεριά. Εκεί είναι ο Πιστόπουλος. Περνάει ο Πιστόπουλος πολύ ωραία. Πιστόπουλος προσπαθεί να πλασάρει. Θα πέσει κάτω και για να δούμε αν διαιτητής έχει σφυρίξει. Είναι κάτω ο Πιστόπουλος. Τελικά ο διαιτητής θα πει παίζεται. Δεν θα δώσει κάτι ιδιαίτερο. Είναι το σου τώρα. Εύκολα ο Γιώτας. Μπαλιά στο κέντρο, έγινε το λάθος εκεί. Την άλλη πλευρά τώρα. Για να δούμε. Κοπάτσι προσπαθεί να πλασάρει. Θα πλασάρει και μπάλα δίπλα από το κάτω το κάτω. Δίπλα από το αριστερό κάτω το δοκάρι.
Μεγάλη ευκαιρία. Πίσω η μπάλα. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Θα την βγάλει τελικά. Όχι, δεν θα. Θα διορθώσει η άμυνα εκεί του Αοκαγίου Αθανασίου. Τώρα Πιστόπουλος θα κάνει το σουτ. Και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα ταβάνι που λέμε. 3-1. Πιστόπουλος το 80 θα μειώσει. Δύσκολο όμως να βάλει την ομάδα του Αγίου Αθανασίου στο παιχνίδι. Το 3-1 και στο λεπτό, στο 80, είναι δύσκολο για να ανατραπεί. Αριστερό του Πιστόπουλου. Δείχνει και την πλάση του βέβαια. Τώρα Χαψάς, για να δούμε. Χαψάς πάντα. Βγάλει για τον Ρενάτο Ντόκου. Ντόκου με στην περιοχή του Ντόκου και από πολύ δύσκολη θέση. Πολύ δύσκολη θέση θα κάνει τον γκολ ο Ντόκου. Βλέπετε πώς γυρίζει και κάνει τον γκολ εκεί μέσα με αριστερό πλασέ, ιδανικό πλασέ του Ντόκου. Ο Ρενάτο Ντόκου είναι αυτός που θα κάνει το 4-1 στις καθυστερήσεις για την ομάδα και λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα 4-1 εδώ στο Ρεόκαστρο, Αγίου Αθανασίου.